Καλώς ήρθατε στην πρώτη εκδήλωση της 10ης περίοδου του Μεταλλογία Γίνεται. Ξεκινήσαμε το 2011 και έτσι φέτος, την περίοδο 2020-2021, γιορτάζουμε τα 10 μας χρόνια. Τα γιορτάζουμε εν μέσω πανδημίας και έτσι στερούμαστε την διαζώση της επαφής στο θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, με την οποία συνεργαζόμαστε από το 2012. Αλλά κερδίζουμε την επαφή με κάποιες και κάποιους από εσάς που υπό άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσατε να είστε μαζί μας στο θέατρο. Για την 10η περίοδο του, το Μεταλλογία Γίνεται έχει σχεδιάσει 7 εκδηλώσεις, 2 είναι χρεωστούμενες από την προηγούμενη περίοδο, είτε δεν έγιναν καθόλου, είτε έγιναν σε πολύ συντομευμένη δειγματοληπτική μορφή. Και 5 είναι ειδικά σχεδιασμένες για τα δεκάχρονα του Μεταλλογία Γίνεται. Η πρώτη εκδήλωση σήμερα είναι ένα αφιέρωμα σε 4 σημαντικές Ελληνίδες ποιήτριες, των αρχών μέχρι τα μέσα περίπου του 20ου αιώνα. Ένα αφιέρωμα λοιπόν στη Μαρία Πολυδούρη, στη Μέλπα Αξιώτη, στη Μάτση Χατζηλαζάρου και στη Μαντώρα Βαντινού, που χρονολογικά, ως προς την χρονολογία γέννησής τους, απέχουν με τα βίας 25 έτη, το διάστημα ας πούμε μιας λογοτεχνικής γενιάς, αλλά οι ποιητικοί τους τρόποι είναι πολύ διακριτοί, πολύ ενδιαφέροντες και οι 4, και έτσι έχουμε σήμερα την χαρά να μπορούμε να απολαύσουμε 4 ιδιαίτερα ποιητικά έργα. Απόψε δε με τον τρόπο που επιλέγουν να μας τα παρουσιάσουν 12 σύγχρονες Ελληνίδες ποιήτριες που ξαναμελέτησαν τα έργα των 4 ομοτέχνων τους, επέλεξαν ποίηματα ή αποσπάσματα μιας ή περισσότερες της μιας ποιήτριες και μας τα παρουσιάζουν σχολιάζοντάς τα. Έχουμε λοιπόν την χαρά και την τιμή να είναι απόψε μαζί μας η Φίβη Γιαννίση, η Άννα Γρίβα, η Κατρίνα Λιοπούλου, η Ακρίβη Καγλαμάνη, η Κωνσταντίνα Κορυβάντη, η Θεόνη Κοτίνη, η Δήμητρα Κοτούλα, η Παυλίνα Μάρβιν, η Γιάννα Μπούκοβα, η Ιφηγένεια Ντούμη, η Όλγα Παπακώστα και η Δανάη Σιόζιου, και θα τις ακούσουμε σε λίγο στα βίντεο που έχουν ετοιμάσει. Το Μεταλλόγια Γίνεται έχει ξεκινήσει αυτήν την αναψηλάφιση του νεοελληνικού ποιητικού κανόνα σε παλαιότερες εκδηλώσεις του, ξεκινώντας με τον Κωνσταντίνο Καβάφη, πέρα από τα 154 ποίηματα του λεγόμενου κανόνα του, συνεχίζοντας με τον Τάκη Παπατσόνη, εκδηλώσεις για τον Κώστα Καριωτάκη και τους συγχρόνους του, τον Οδυσσέα Ελίτη και τους ποιητικούς συνομιλητές του, την Ελένη Βακαλό και την Ζωή Καρέλη. Απόψε λοιπόν αυτά τα αφιερώματα συμπληρώνονται με το αφιέρωμα 4 μη λόγω του γράμματος των μικρών ονομάτων των 4 ποιητριών. Ας απολαύσουμε όμως ευθύς αμέσως τα βίντεο των 12 σύγχρονων Ελληνίδων ποιητριών. Καλησπέρα. Είμαι πολύ χαρούμενη που συμμετέχω στο Μεταλλόγια Γίνεται ψηφιακό σε αυτή τη φάση και ιδιαίτερα συγκινημένη για το γεγονός πως το Μεταλλόγια Γίνεται διανύει τη 10η σεζόν. Ευχαριστούμε ευγνωμόνως τον Παναγιώτη Ιωαννίδη που συντονίζει όλα αυτά τα χρόνια το σπουδαίο εγχείρημα. Θα αναφερθώ στη Μαντώρα Βαντινού και στη Μάτση Χατζηλαζάρου. Θέλω να υποστηρίξω πως πρόκειται για 2 ερευνήτριες της γραφής και 2 ερευνήτριες τελεία. Θα παραθέσω παιγνιωδώς τον ορισμό της έρευνας όπως τον διδαχθήκαμε στο σχολείο, στο γυμνάσιο, στο μάθημα της τεχνολογίας.
Έρευνα είναι το σύνολο των οργανωμένων ενεργειών που γίνονται με σκοπό να ανακαλυφθεί κάτι καινούριο ή να ερμηνευθεί κάτι που μας ενδιαφέρει. Πιστεύω ότι υπάρχουν ερευνήτριες που γνωρίζουμε και ερευνήτριες που δεν γνωρίζουμε και πιστεύω ότι υπάρχουν ερευνήτριες στις οποίες οφείλουμε σημαντικά πράγματα για τη ζωή μας και παρόλα αυτά δεν τις γνωρίζουμε. Θεωρώ επίσης πως και η Μάτς Χατζηλαζάρου και η Μαντώρα Βαντινού ασχολούνται με το κομμάτι της έρευνας που αποτελεί την αφετηρία της και είναι και το πιο δύσκολο. Πρόκειται για τη φιλοσοφία. Διαβάζω ένα απόσπασμα από τη Μάτς Χατζηλαζάρου. «Εσύ σελίδα μου, εσύ μολύβι μου, ερμηνευτή μου, σε ανοίγω συρτάρια. Πώς, γιατί δεν ήρθες τόσες φορές, σε ξεμάκρυνα εγώ, λέω τώρα. Δίχως τέλος λυπάμαι, σε κρυάδα γνώρισες ποτέ την καρδιά μου. Σε μια έκπαγλη χρονιά ανταμώσαμε, σε ληστεύω από αλουνού τα χέρια, σε ακούω από εδώ, από εκεί, σε σιωπώ μες στην απέραντη τρυφερότητα, σιγά σιγά να καταλαγιάσουμε. Όλα δεν τα έχω πει, με εκριζώνεις». Και ένα δεύτερο απόσπασμα. «Κάποτε θα ανοίξω τα βλέφαρά μου και τα σκέλη μου για να δεχθώ τη βροχή. Θα ανοίξω τους δρόμους που μου φράξαν οι αντιστάσεις μου. Ναι, ό,τι δεν φθάνει το χέρι, το ξεπερνάει η καρδιά μας». Και επειδή είναι ερευνήτριες, κανονικές ερευνήτριες, και η Χατζηλαζάρου και η Αραβαντινού, δεν βιάζονται. Δεν κυνηγούν εύκολες κορυφώσεις, δεν ενδιαφέρονται να προσαρτηθούν στον ποιητικό κανόνα της αδιαφυσβήτητα ανδροκρατούμενης γενιάς τους. Και ένα κομμάτι από την Μαντώρα Βαντινού, γραφή Α. «Γεγονός δεν υπάρχει. Το γεγονός, αν υπάρχει, δεν έχει εγγράψει στη μνήμη κανένα σημείο. Το γεγονός υπάρχει στην αίσθηση. Η αίσθηση είναι γεγονός. Σε αυτήν βρίσκω πλήρη και ακριβή σηματογραφία». Και επειδή βεβαίως είναι ερευνήτριες, εκείνο που ξέρουν πολύ καλά και κατά βάση να κάνουν είναι να αμφισβητούν. Ένα δεύτερο απόσπασμα, Μαντώρα Βαντινού. «Περνάω ξυστά από την κόκκινη βελουδένια κουρτίνα. Ξαναβρέθηκα στον χώρο με το κίτρινο ήλιο. Ο χώρος είναι ολότελα άδειος. Κατεβαίνω 7 σκαλοπάτια. Ο δρόμος είναι γκρίζος και άδειος. Ο δρόμος είναι πλατής και ωραίος. Ο δρόμος είναι άδειος κτηρίων. Ο δρόμος δεν κατοικείται. Ο δρόμος είναι άδειος ανθρώπων. Ο δρόμος είναι μόνο δικός μου». Και επειδή είναι ερευνήτριες λοιπόν, καλλιεργούν τη δυνατότητα να είναι μόνες στο δικό τους δρόμο, με ό,τι κόστος αυτό συνεπάγεται, μόνες δηλαδή αποδεσμευμένες από τις άμεσες απαιτήσεις οποιασδήποτε συνθήκης δεν ευνοεί τη διαδρομή προς την ελευθερία ως ολότελα προσωπική υπόθεση. Και έτσι μας παραδειγματίζουν. Σας ευχαριστώ. Ξεκινάω με τρία ποίηματα της Μάτση Χατζηλαζάρου από την συλλογή της Μάης, Ιούνις και Νοέμβρης του 1944. Ναυτίλος μεγαλόπρεπος πάνω στο τραπέζι μου, κοχύλι άσπρο και πυρό, παλιό κέλυφο ζώο με φροντίδα. Αν και το περίβλημα είναι πάντα έρμα, εγώ όταν φύγω στο θάνατο, το κάλυμα που θα έχω εκκρίνει δεν θα είναι παρά λόγια λογιών. Το επόμενο ποίημα, ερωτικό ποίημα, το αγαπάω πάρα πολύ
για τον τρόπο που η Χατζή Λαζάρου χρησιμοποιεί την λέξη μούρι μέσα σε αυτό το ποίημα. Δεν θέλω ανεμόνες κόκκινες, μαυιές και άσπρες. Θέλω να χώσω τη μούρη μου μέσα στα μαλλιά σου, που να είναι σαν χόρτα στην άκρη του ποταμού. Και το τρίτο, επίσης ερωτικό ποίημα, μου θυμίζει έντονα το μεθυσμένο καράβι του Ρεμπό, γιατί έχει την ίδια σκανδαλιάρικη διάθεση και την ίδια εφηβική εικονογραφία, κατά τη γνώμη μου. Σε περιβάλλω με μια μεγάλη αναμονή. Σε περιέχω, όπως το αραχοβίτικο κιούπι, το λάδι. Σε ανασένω, όπως ο θερμαστής του καραβιού ρουφάει μέσα στη πλεμόνια του το δειλινό του μπάτι. Σε αγρικό, με την ίδια διάθεση που ο ερυθρόδερμος κολλάει το αυτί του χάμου για να ακούσει τον καλοπασμό του αλόγου. Η επόμενη ποιήτρια που θα διαβάσω είναι η μεγάλη μου ανακάλυψη των τελευταίων χρόνων στην ελληνική ποιήση. Θα ήθελα το όνομά της να ακούγεται περισσότερο, θα ήθελα πάρα πολύ να συζητιέται περισσότερο το έργο της. Είναι η Μαδό Ραβαντινού και θα διαβάσω από την γραφή Β του 1964. Μια γραφή πολύ πιο μπροστά από το καιρό της, κατά τη γνώμη μου. Στις προσώψεις των υπόγειων διαβάσεων σταματώ με οδυνηρά οξυμένη την όραση, χωρίς σχέδιο μνήμης, χωρίς καθορισμένη πορεία, χωρίς υποψία ονείρου. Αγνοώ την παλαιοδομία του νότου, το σχέδιο της πόλεως, τις προεκτάσεις οδών μονής κατευθύνσεως, τις εκπλήξεις των αφυλάκτων διαβάσεων. Πλανώμε στους δρόμους του νότου. Ακολουθώ παρόντους διπλής κατευθύνσεως, στις συγκεκριμένες διαστάσεις ξηραμένης ρίζας φυτού, εντεδειμένη το ένδυμα του φόβου. Οι ασαφείς γνώσεις των σχηματικών μου ορίων, η άγνοια της ίδιας βολήσεως, αποκλείουν το σχήμα αντιτιθέμενων μορφών, στο χώρο του οποίου αγνοώ τις διαστάσεις. Συγκεκριμένα λοιπόν, μεμονωμένα στοιχεία, οι δεσμίδες φωτός, η φορά του διαδρόμου, η έλλειψη ονείρου ή μνήμης, τα καινούρια κομψά υποδήματα, οι υπόγειες διαβάσεις. Είναι μια πάρα πολύ σύγχρονη γραφή. Είναι εκπληκτικά σύγχρονη γραφή, σαν να γράφτηκαν σήμερα αυτά τα κείμενα. Μια γραφή εγκεφαλική, ψύχρεμη, μια γραφή πολύ σκληρή, η οποία μέσω του ρυθμού και της συσσόρευση και την επανάληψη μοτίβων και μορφών δημιουργεί μια τρομερή ένταση και δημιουργεί μια συγκίνηση η οποία είναι συγκίνηση νοητική, γι' αυτό το λόγο πολύ πιο βαθιά και πιο ουσιαστική, κατά τη γνώμη μου, από κάθε άλλη συγκίνηση. Πλανώμε στους δρόμους του νότου, χωρίς σχέδιο μνήμης, χωρίς σχέδιο πορείας, παρακολουθώντας τα σχήματα φωτεινών διαφημίσεων, αριθμώντας ακριβώς τις εγκοπές των πλακοστρώτων προσβάσεων, πλουπλαισιώνουν τους δρόμους διπλής κατευθύνσεως στην πληκτική μοναχική μου πορεία. Ο χρόνος που δεν υπακούει στη μνήμη λαμβάνει διαστάσεις ημέρας. Ένας μακρύς παγωμένος χειμώνας στον πάγκο που δεν είναι αδείο. Χωρίς την κόκκινη ασάρπαλα μου, χωρίς την επαφή του χέριου της. Έχασα τις διαστάσεις του χώρου και την μυρωδιά των πουλιών. Η μνήμη δεν προδίδει ποτέ τον θυμό μου. Έψαξα την βρεγμένη σέρπαλε μου στην βρώμικη μαρμάρινη σκάλα, στους οριζόντιους διαδρόμους εκπαιδευτηρίου Θεού, στο άδεντρο χώρου αυλής, στο πέτρινο ρήτρο του δρόμου,
υψηλότητα του κτηρίου στις διαστάσεις των αδυνατών μαύρων πουλιών, στους πάγκους που δεν είναι για δύο, στον πάγκο που δεν είναι πια για κανένα. Έψαξα το αδύνατο μαύρο πουλί, την μυρωδιά του λαιμού και την χαλασμένη γραμμή των δόντιών της. Βρήκα την γεύση του χαμένου ερωτικού παιχνιδιού και την πλήρη απουσία εντός μου. Από την βομβαρδισμένη μου μνήμη απαιτώ την αλήθεια, την συγκεκριμένη στιγμή, την πόση συγκίνηση, την πόση ερωτική επαφή των χεριών μας. Απαιτώ την δική της εικόνα, το γέλιο των βρώμικων χαλασμένων δόντιών, την γεύση κρύου, βροχής και χειμώνα, τα μεσημέρια των μοναχικών παιχνιδιών, στο πέτρινο ρήτρο του δρόμου, στον πάγκο αυλής κυρίου Θεού, στον πάγκο του ερωτικού παιχνιδιού μου. Στο επικλινές του διαδρόμου φέρω την λευκή γαλακτώδη μορφή μου κατά την ενδύτητη φορά των δεσμίδων φωτός προς βοράν των επικλινών επιπέδων. Κορίτσι, δάνεσέ μου ένα πρόσωπο. Ενδεδειμένη νέο έντιμα φόβου, αναγνωρίζω την διακοσμημένη μορφή μου. Η αστρολάβος Μάτση Χατζηλαζάρου και η γεωμέτρης Μαντώρα Βαντινού. Πώς ανταμώνουν στον ποιητικό συμπαντικό χώρο η αστρολάβος Μάτση Χατζηλαζάρου και η γεωμέτρης Μαντώρα Βαντινού? Δύο ποιήτριες που εμφανίστηκαν στα γράμματα με διαφορά σχεδόν 20 χρόνων, 1944 και 1962 αντιστοίχως, διέγραψαν μια πορεία με εξολαδικούς σταθμούς και διαμόρφωσαν σημαντικά το ποιητικό τοπίο στη μεταπολεμική Ελλάδα. Μια πρώτη απάντηση θα τις ήθελε να ακολουθούν εκείνες τις μυστικές συντεταγμένες που γνωρίζουν ενστικτοδός όλοι οι αληθινά πρωτοπόροι δημιουργοί, οι ικανοί να παράγουν ένα έργο ιδιάζων, προδρομικό και πειραματικό ως προς τις εκφραστικές και γλωσσοκεντρικές αναζητήσεις της ποίησης. Αναζητήσεις που με το πέρας του χρόνου αποκαλύπτουν όχι απλώς δύο φωνές διακριτές, αλλά δύο ειδικές περιπτώσεις. Αυτή της πρώτης υπερεαλίστριας ποιήτριας, που είναι η Μάτση Χατζηλαζάρου, ή αλλιώς της πιο ερωτικής ποιήτριας στην Ελλάδα κατά τον Γάμα Πισαβίδη, της Μάτσης των Ονείρων κατά τον Μάνο Χατζηδάκη, όπως διαβάζουμε στη μελέτη του Χρήστου Δανιήλ, Ιούς Μανιούς, ίσως και Άκουα Μαρίνα, έκδοσης τόπος 2011. Και η περίπτωση Μαντώρα Βαντινού, η ποιήτρια του απόλυτου τώρα κατά τον Άνω Βαλαωρίτη και το εισαγωγικό του σημείωμα στις γραφές Α έως Ζ, εκδόσεις Μαραθιά 1998. Έκδοση που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος του έργου της Αραβαντινού, ποιήτριας του μεταυπερεαλιστικού γεωμετρικού λόγου, της διάβγειας και της προοπτικής. Φωνής που πάλι κατά τον Βαλαωρίτη, στις πρώτες δοκιμές της θύμιζε εμπειρική πρόζα που σταδιακά εγκαταλείφθηκε και έλαβε τις πραγματικές της διαστάσεις, έναν χώρο ολόδικό της για καταγραφή. Σκέφτομαι πως αν η Αραβαντινού είναι ο οφθαλμός που συνεχώς παρατηρεί, η Χατζηλαζάρου είναι η φλέβα που πάλεται. Όπου η Χατζηλαζάρου είναι η αδάμαστη μεταβλητή, η Αραβαντινού είναι η λύση μιας λαμπρής εξίσωσης. Και όπου η Χατζηλαζάρου γεννά αισθαντικότητα, η Αραβαντινού διατηρεί την αυτοτέλεια των αισθήσεων. Με τις δυο τους μαζί να δημιουργούν μία παράλληλη, αν όχι συμπληρωματική, ποιητική πραγματικότητα, που νιώθει και σκέφτεται σε διαφορετικές θερμοκρασίες. Με την παρορμητική Χατζηλαζάρου, θερμό σημείο της εκκινουμένης επιθυμίας, και τη διανοητική Αραβαντινού, σημείο ψυχρό, μιας επιθυμίας ακυρωμένης, εκφυλισμένης σε μνήμη. Μεταφέρω δύο αποσπάσματα. Το γυμνό μου σώμα βρίσκεται πια στην εύκρατο ζώνη.
Γητεία είναι, όνειρο ή θαύμα, γράφει Χατζηλαζάρου ως αισθαντική πλοηγός, ανακαλύπτοντας νέα και παράφορα γεωγραφικά πλάτη. Με την Αραβαντινού σε έναν υπερβατικό διάλογο να απαντά. Σαφής είναι η μνήμη εκείνης της μέρας. Ασαφής παραμένει η αίσθηση. Εντελώς δεν την κατέχω. Κατέχω τον χώρο. Ζεστό απόγευμα, καλοκαίρι, επιθυμία, διακεκομένη αφή έρωτας. Στην επιστροφή της η μνήμη και τώρα αφήνει οξύτατο πόνο. Τους παραπάνω στίχους θεώρησα ως τους πλέον ενδεικτικούς για να φωτίσουν ολιγόλεπτα και στιγμιαία το πλησίασμα των δυο τους. Πλησίασμα που επιχείρησα με αφορμή τη συμμετοχή μου στην πρωτοβουλία του «Με τα λόγια γίνεται» και που ομολογώ πως μου αποκάλυψε μία νέα επικράτεια με εδάφη που γεώργησαν όχι μονάχα δύο, αλλά τουλάχιστον τρεις Ελληνίδες ποιήτριες. Μιλώ για την επικράτεια του μετα-υπερεαλισμού. Νομίζω δεν θα μπορούσε να μου επιτραπεί η παράληψη της Ελένης Βακαλό από αυτό το γυναικείο και τριαδικό σχήμα της μεταπολεμικής μας ποίησης. Η εργαστηριακή ποιητική της Βακαλό είναι άλλωστε η συγγενικότερη φωνή προς την ποίηση της Αραβαντινού, διατηρώντας και εκείνη το χαρακτηριστικό της αισθητικής εξαίρεσης. Καθώς κλείνω το σύντομο σχόλιο μου, υποσχόμενη μελλοντική επιστροφή, συγκρατώ λέξεις που βαραίνουν σαν εμπειρίες και βάζω μία άνω τελεία σε αυτή την αναγνωστική σύζευξη Χατζηλαζάρου Αραβαντινού. Μέχρι την επόμενη φορά, όπου μάτσι Χατζηλαζάρου φαντασία, ένστικτο παλμός και όπου μαντώ Αραβαντινού, μνήμη, διάνυσμα, κανόνας. Μία τέλεια συνέργεια καρδιάς και νόησης. Στο απόψινό μας αφιέρωμα, αποφάσισα να μιλήσω για την ποίηση της Μαρίας Πολυδούρη και της Μέλπος Αξιώτη. Διαβάζοντας την Πολυδούρη, συχνά σκεφτόμουν τι είδους ποίηση μπορεί να παράγει ένας νέος άνθρωπος που γνωρίζει αρκετό καιρό πριν το τέλος του ότι θα πεθάνει. Ναρκισιστική καθότι είναι νεανική, ρομαντική καθότι γυναική όπου κινείται στο πνεύμα της αισθαντικότητας του Μεσοπολέμου. Ισχύουν βέβαια όλα αυτά για την Πολυδούρη, αλλά σταδιακά η ποίησή της πορεύεται να γίνει υπαρξιακή. Ένας στοχασμός που εκκινεί από την όραση της ομορφιάς και βαθαίνει στη διακινδύνευση. Τα υλικά που είχε στα χέρια της είναι αυτά της γενιάς της, λίγο φθαρμένα για μας σήμερα, αλλά δουλεμένα με εθέριο χέρι, έτσι που κατορθώνει να αποσπάσει μια εύθραυστη λεπτή ποιότητα, να παράγει μια ύφανση αγανή, διάφανη, γιατί διάφανη είναι και η ψυχή που γέννησε αυτή την ποίηση. Όπως στο παρακάτω. Σε μια δέσμη τριαντάφυλλα. Χτες ήταν μπουμπούκια, σεμνά, δίχως καμάρι και υποσχέσεις. Σήμερα τόσο ωραία. Πρωί-πρωί όπως τα είδα, ταράχτηκα. Μες στο ανοίγμα τους βόσκι μια βίαιη δύναμη που είναι σαν τη νιώτη. Και η νιώτη αυτή που τρέχει, τεντώνει τα σαρκώδη φύλλα ως τόξα. Και ως τη ρίζα τα ανοίγει και ξεχύνει της πρόκλησης το μύρο. Μόλις με ένα φυλάκι διπλωμένο, την παρθένα ομορφιά τους κρύβει. Η πεταλούδα θα έρθει. Το όνειρο με στη μέθη τους περνάει. Το ρηγυλό θα να σηκώσει φύλλο και την καρδιά τους θα βρει. Σταδιακά η γνώση θανάτου βαθαίνει την ποίησή της σε μια βαρυθυμία που γίνεται πολύ συχνά σπαραγμός, όπως τα ποίηματα που έγραψε στη Σωτηρία, από τα οποία αποδελτιώνω ένα μικρό απόσπασμα. Πάρτε το φως. Είναι η στιγμή. Τη θέλω όλη δική μου. Είναι η στιγμή να κοιμηθώ. Πάρτε το φως. Με τυραννή. Μου αρνιέται την ψυχή μου. Αυτό που έχουμε στα χέρια μας από την ποίηση της Πολυδούρης σήμερα είναι οι πρώτες συλλογές μιας ποιήτρια που έγραψε το μεγαλύτερο μέρος του έργου της μέσα στην αγχώδη αναμονή του τέλους και δεν πρόλαβε να πάει παραπέρα όσα είχε κατορθώσει. Και ποια είναι αυτά? Ένας στίχος μελωδικός, αβίαστος, απαλός,
ευγένεια της όρασης, εθέριο άγγιγμα της ομορφιάς και αν προσέξει ο αναγνώστης ένα πέρασμα στην περιοχή του μυστικού εαυτού που σταδιακά αυτονομείται από την προϊστορία του και αυτοκατανοείται όλο ένα και πιο βαθιά, όλο ένα και πιο αργενά, όπως στο ποίημα «Στροφές». Στο πλαίσιο του παράθυρου προβάλλει το πάρκο πρωινό. Δε φέγγει ακόμα. Αχ, πόσες υποσχέσεις δεν μοιράζει της ιαρινής αυτής αυγής στο στόμα που σε ένα απλό χαμόγελο χαράζει. Και κατοικεί στο πάρκο όλη η γαλήνη όσων πιστεύουν στην καλή τους μοίρα. Βλέπω με τη σοφία που ετοιμάζει και τη σιγά την πράσινη πλημμύρα. Μα εμέ που δεν πιστεύω με τρομάζει. Στα στήθη μου βαθιά η πληγή ματώνει. Σαν νέο λουλούδι νιώθω την ορμή της που μου ρουφά τα νιάτα και με λύνει. Το είναι μου όλο τώρα η δύναμή της που θα δουλεύει ανύποπτα για εκείνη. Η Αξιώτη, μόλις 3 χρόνια πιο μικρή από την Πολυδούρη, κινείται σε ένα τελείως διαφορετικό κλίμα. Αυτό που κρατώ από την πίεση της Μέλπος Αξιώτη είναι ένας λόγος βυθισμένος στο ρευστό της μνήμης, στη φωνή πολλών προσώπων. Πρόσωπα εντόπια και εντάφια αποτελούν το χορό της αρχαίας, της τραγικής της νοσταλγίας. Το τραγικό στην Αξιώτη δράζεται στην απώλεια της παλιάς ρίζας, που είναι ρίζα της γλώσσας και του ήθους του τόπου που τη γέννησε. Γι' αυτό και αυτός ο χορός αποτελείται από έμψυχα σπίτια και αντικείμενα, προγόνους τόπους, ριζώματα μιας νοσταλγίας αγιάτρευτης, που δεν ξεκίνησε μόνο από την αναγκαστική 18χρονη εξορία της, αλλά είναι λες και γεννήθηκε μαζί της. Με τρόπο ομοούσιο προς τα πεζά της, η ποίησή της είναι η συνεχή στιγμή του χρόνου, όπου τα σπαράγματα και οι ασυνέχειες θαλασσοπορούν σε ένα πλατή πελαγό λόγο, ξύλα ενός ναυαγισμένου καραβιού που πλέει ακόμα για να πραγματοποιήσει το πολυπόθητο κοντραμπάτο, το πέρασμα στον πάτα τόπο της Μυκόνου. Βρίσκεται ήδη 13 χρόνια στην εξορία όταν στέλνει στο Ρίτσο αυτό το γραπτό, το κοντραμπάτο, παρακαλώντας τον να τον βοηθήσει στην έκδοση. Αυτό το γραπτό πραγματοποιεί τον ποιητικό της Νόστο στο γενέθλιο τόπο που είναι ταυτόχρονα και μια νέκεια. Εκεί θα ψάξει να βρει τα αρχαιτυπικά τυπικά σημάδια του τόπου, τους οδοδείκτες για την αναζήτηση του δικού της προσώπου που έχει σπαραχθεί τόσα χρόνια στην εξορία. Γι' αυτό και επήγεται. Γράφει. Τώρα όμως βιάζομαι, ξέρετε. Έχω να συναντήσω τα χέρια, τις φωνές, τα βράδια που είχα αφήσει. Τα έχω αφισμένα ατέλειωτα. Και σε ένα δώμα μια τρύπα ανοιχτή. Λέτε πια να έχει Γιάννη. Λέω πως πια έχει Γιάννη. Ήταν πολλά τα χρόνια και επίσης συντελούνε. Στα φαρμακεία υπάρχουνε τα αντιβιωτικά. Όχι, δεν το πιστεύω. Δεν δίνω πολύ βάση σε αυτούς που ως παρηγοριά μου λέγαν πως εγέρασαν οι μήνες και οι καιροί. Δεν μπορεί. Ποιος μπορεί να σου σβήσει το φως σου, ενώ είναι ανάγκη να το παραμερίζεις στο δρόμο για να προχωρείς. Μόνο που έχουν μείνει ατέλειωτα τα βράδια. Κανείς δεν έχει παρόμοια δύναμη να παλιώσει τη γη σου σαν τρίπιο ταψίμπα κυρένιο σκάρτο να το πετάς. Τα βράδια μόνο ευρέθηκαν μισοστρατής τη νύχτα. Μπορεί χέρια να πάλιω σαν και ο χρόνος κόσμο εσκότωσε, εσύ είσαι πάντα κέρια. Σου φέρνω τον εαυτό μου, τώρα ξένον ταξιδιώτη μέσα στο καράβι μου. Έχει να συναντήσει εκείνες τις αρχαϊκές γυναίκες που στη συνείδησή της εξισώνονται με όλη τη σοφία σπλαχνία του κόσμου. Κάπου πρέπει να βρίσκονται. Θέλει να ψάξω να τις βρω, αυτές που ακόμα απόμειναν εκείνου του καιρού. Ίσως δεν βγαίνουν πια στο δρόμο ή και θα ρούμε πως δεν ζούνε. Στη χώρα αυτή που οι γυναίκες τις γυρνούνε 30 χρόνο για να τους μένει τη ζωής πιο μακρύ περιθώριο. Και αν τη συνάντησε κανείς μπορεί να μην τις είδε. Είναι όμοιες με το χάλαρο, με το φθυρμένο λόφο. Αυτός ο πυκνός διάπλος στο παρελθόν στο τέλος θα της επιτρέψει να αρθρώσει το εγώ της, έστω λαθρέα, στο παρόν. Γι' αυτό και το κοντραμπάτο τελειώνει ως εξής. Εδώ στάθηκα τώρα, με το παλιό ραβδί μου. Συχνά ένας γερός άνθρωπος ξεχνά τις ημερομηνίες για να θυμάται πιο καλά τα πράγματα. Στο σπίτι μου ήρθα τώρα, ταξιδιώτης ξένος στο καράβι μου. Δεν έβγαλα φορτωτική, δεν έχω εντάξει τα χαρτιά.
Άνοιξε νύχτα το φεγγίτι, εσύ κυρά μου που είσαι γενναία, πατρίδα σου ονομάζουνε, για να μου το κρύψεις το κοντραμπάντο μου. Την είχα ξεχάσει τη Μάτση. Πολλά χρόνια πριν την είχα διαβάσει και πίστευα πως δεν τη χρειαζόμουν πια. Την τύλιξα σε ένα χαρτί και του τη χάρισα. Τι αποκοτιά. Τώρα που γυροφέρνω στο κλουβί μου, πάλι σε εκείνη καταφεύγω. Ω Μάτση, Μάτση, μάγισσα. Δώσ' μου τη δύναμη να αντέξω αυτόν τον πόνο. Ξέρεις εσύ πόσο θα αργήσει να περάσει. Είχα γράψει πριν από χρόνια αυτό το ποίημα για τη Μάτση Χατζηλαζάρου και με ένα μαγικό τρόπο, γιατί η Μάτση είναι μάγισσα, όπως είπαμε, ήρθε στα χέρια μου ένα κολιέ που το έφτιαξε η Μάτση Χατζηλαζάρου με τα ίδια της τα χέρια. Την άνοιξη που μας είχε ζητήσει ο Παναγιώτης ένα μικρό βίντεο σαν πρόγευση αυτού του αφιερώματος, είχα διαλέξει ένα ποίημα της Μάτσης από την ενότητα «Οπού μας» ήταν και στέρης σύντροφος, γιατί το ποίημα πίστευα ότι τέριαζε με τη συνθήκη της καραντίνας και του εγκλεισμού, αν και βέβαια είναι ένα ποίημα για την ερωτική στέρηση και όχι για τον επιβεβλημένο εγκλεισμό που όλοι ζήσαμε την προηγούμενη άνοιξη. Το διαβάζω. «Άι απελπισία του κάτι σχνουπούμα, σαν περιφέρεται ακατάπαυστα μέσα στο κλουβί του και ρουθουνίζει από πάνω ως κάτω καθένα από τα κάγκελά του και περπατάει κατά μήκος του τοίχου για να φτάσει ως το βάθος της φυλακής του, όπου κάθε φορά μπίζει μια φωνή τόσο διαπεραστική και παράξενη που την ξανακούω ακόμα μες στην τάφρο μου». Λίγο πριν, στην ίδια ενότητα, υπάρχει ένα πεζό ποίημα που μιλάει για μια ερωτευμένη η οποία περιμένει να γυρίσει ο αγαπημένος της και σχεδόν παρανοϊκά τον ταυτίζει με οποιονδήποτε άνδρα ακούσει να πλησιάζει, να έρχεται. Ήταν η ώρα του φαγητού σε ένα ελληνικό χωριό. Έκανε ζέστη. Από το ανοιχτό παράθυρο ακούγαμε τα σταματήματα και τα ξεκινήματα των τζιτζικιών. Όταν αναστατώθηκα από έναν άλλο θόρυβο, ένας άντρας που περπατούσε μπρος στο σπίτι έβηξε. Και αυτός ο βήχας του καπνιστή μου ήταν τόσο κοντινός όσο και το θρόισμα του δικού μου κορμιού. Πώς αυτός? Μα αυτός είναι. Ήρθε να ξανασμίξουμε. Εσύ μου ξανάρχεσαι. Εσύ με αγαπάς ακόμα. Εσύ με γυρεύεις. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Ναι, είναι αλήθεια. Πρέπει να μάθω ξανά να μην τα υποψιάζομαι όλα. Έχω ακόμα το δικαίωμα να πιστεύω στον ερωτά μου για να με ξαναβρει. Διέτρεξε όλες τις αποστάσεις, όλα τα πραγματοποίητα. Θαμπωμένη από χαρά, σηκώνομαι από το τραπέζι και ορμώ προς την είσοδο. Σταματώ στο κατόφλι της πόρτας. Μόλις πρόλαβα να δω έναν άγνωστό μου χωρικό που γύριζε από τα χτήματα. Κρατούσε πάνω στον ώμο το φτιάρι του. Είχε ύφος τέλεια αποσταμένος. Σε μια παλιά τη συνέντευξη στην Ελευθεροτυπία είχα ρωτήσει την Τζέννη Μαστοράκη σε τι διαφέρει μια ποιήτρια από έναν ποιητή. Και εκείνη είχε απαντήσει ότι ένας ποιητής αποκλείεται να βρει τον εαυτό του σε μια ανθολογία ανδρικής ποίησης ή σε ένα αφιέρωμα στην ανδρική ποίηση. Και το λέω αυτό γιατί η Μάτση Χατζηλαζάρου, μια ποιήτρια πολύ τολμηρή, που στάθηκε ισότιμα απέναντι στις ανδρικές φωνές της ποίησης, σε μια εποχή που ο μοντερνισμός είχε σχεδόν ανδρικό πρόσημο για το ελληνικό αναγνωστικό κοινό. Η Μάτση λοιπόν νομίζω ότι έχει ταυτιστεί στην αναγνωστική συνείδηση ως η κατεξοχήν θηλυκή ποιήτρια. Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό για μας, για τη Μάτση. Πάντως όταν χρειάστηκε να τη ζευγαρώσω με ένα άλλο μη από τα τέσσερα μη, στην αρχή είχα σκεφτεί
να την ταιριάξω με τη Μαρία Πολυδούρη και προς μεγάλη μου έκπληξη είδα ότι αυτό το πάντρεμα καθόλου δεν λειτουργούσε. Προτίμησα λοιπόν, ίσως γιατί ήταν η εποχή της καραντίνας, να την ζευγαρώσω με το γεωμετρικό, αυστηρό και ελάχιστα συναισθηματικό εκ πρώτης όψεως κόσμο της Μαντός Αραβαντινού. Τη Μαντό Αραβαντινού την αγαπώ πολύ, αλλά ενώ τη Μάτση τη φωνάζω Μάτση από τα φοιτητικά μου χρόνια, τη Μαντό Αραβαντινού δεν θα την έλεγα εύκολα Μαντό. Έχει μια αυστηρότητα. Θέλω να σκέφτομαι ολόκληρο το ονοματεπώνυμό της. Διαβάζω λοιπόν ένα απόσπασμα από τη γραφή Β. Από τη γραφή Β. Η ευθεία εγγράφεται στον ατέρμονα χώρο. Η ευθεία δεν καθορίζεται στον ατέρμονα χώρο. Την ευθεία καθορίζουν δύο ανεξάρτητα μεταξύ τους σημεία. Τα επί της ευθείας σημειωθέντα σημεία προϋπήρχαν στο χώρο πολύ πρώτης εγγεγραμμένης ευθείας. Τα σημεία τα ονομάζω Α και Β. Τα δοθέντα σημεία καθορίζουν τη μνήμη, την ευθεία και μένα. Κινούμε στην εγγεγραμμένη της δοθής της ευθείας. Κινούμε μόνο σε διαχαραγμένη της δοθής της ευθείας. Κινούμε σε εκ των προτέρων καθορισμένα χρονικά όρια μεταξύ των σημείων της δοθής της ευθείας. Το απόσπασμα με τον πούμα που τριγυρνάει στο κλουβί του, για κάποιο λόγο μου φάνηκε ότι βρίσκει την τέλεια συνέχειά του σε αυτήν την προδιαγεγραμμένη, απελπισμένη κίνηση από το απόσπασμα της Αραβαντινού. Και για ένα περίεργο λόγο, αυτά τα δύο ποίηματα έγιναν μέσα στο μυαλό μου ένα και αυτές οι δύο γυναίκες, σαν να έπεσε η εικόνα της μίας πάνω στην εικόνα της άλλης και να έγιναν επίσης μία γυναίκα. Αυτή η γυναίκα θα μπορούσε να είναι και η γυναίκα αράχνη εικόνες, διαβάζω από τη Μάτση, γνέθοντας πολύ γρήγορα την κλωστή της, κατεβαίνει και έπειτα σταματάει, είναι κρεμασμένη εδώ ακριβώς. Να μην παράκαμε καιρό σαν λησμονή το σπίτι σου. Αυτή η μικονιάτικη παροιμία είναι το μότο στην ποιητική σύνθεση Κοντραμπάντο της Μέλπος Αξιώτη που γράφτηκε το 1959 στο Ανατολικό Βερολίνο. Η ζωή και η τέχνη της Αξιώτη καθορίστηκε από την εμπειρία της εξορίας και στο έργο της εκδηλώνεται με πολλές μορφές η αγωνία για την απογύμνωση που επιφέρει στο υποκείμενο η απώλεια του τόπου και της γλώσσας. Το Κοντραμπάντο γράφεται μετά από μια δεκαετία σιωπής. Αυτό το ποίημα καράβι, σπίτι, σώμα ταξιδεύει μέσω των λέξεων και καταφέρνει την επιστροφή μέσω της βιολογικής σχέσης με τη γλώσσα που είναι το επίτευγμα της ποιητικής της Αξιώτη. Η γέφυρα που εμφανίζεται προς το τέλος του ποίηματος ορίζει αυτή την ενδιάμεση περιοχή όπου στέκεται η ποιήτρια, που ενώνει και χωρίζει μεταξύ ζωής και θανάτου, μνήμης και λήθης, παρουσίας και απουσίας. Τώρα όμως έφτασα στη γέφυρα. Κάθεται μόνη και αξιοπρεπής. Μα βλέπω πως η μια χρονιά προσφέρει πάντα στον άλλο χρόνο ένα κλονάρι περσινό ρεζεντά. Ακόμα και σε αυτό το απελπισμένο μέρος ξεπετιέται από τον ακαθόριστο τοίχο ένα χόρτο ζουρλό που βιάζεται να επισημάνει την παρουσία του και το μαδά κανονικά η κακοκαιρία πριν να στερεώσει εντελώς η άνοιξη. Κι όμως, πάνω στη χέρσα γη, από τις λίγες που εξέφυγαν τα σχέδια των μηχανικών συγχρονισμένης πολιτείας, τούτη η αναχρονιστική παρουσία, η τόσο μικροσκοπική, δημιουργεί την αίσθηση κήπων που εξαφανίστηκαν ή ποτέ δεν υπήρξαν. Αν έρθει μάλιστα να προστεθεί και ο ήλιος, καθώς αυτό συνηθίζεται, η χέρσα γη άλλαξε ως τοπίο την όψη της, όπως το παραμύθι.
είναι μια λύση, έστω προσωρινή, μια σταθερής εντύπωσης από ευτυχία. Αλλά εδώ είναι και η γέφυρα. Μήπως είναι μια λέξη από αυτές που αποφεύγουν να τις προφέρουν ολομόναχες. Η γέφυρα ήταν από τις έξυπνες κατασκευές του παρελθόντος. Την είχαν σχεδιάσει για να περνά από κάτω ο ποταμός. Κατόπι αυτός ο ποταμός ήρθε η ώρα και εστήρεψε. Τότε η γέφυρα αποσπάστηκε από τον αρχικό προορισμό της. Δεν έμεινε όμως στον αέρα ξεκάρφωτη, ούτε περιττή. Την είχαν οι πεζοί να περνούν από πάνω της. Τώρα την έχουν τάφο τους μερικοί νεκροί και ζωντανοί για ενθύμιο. Η γριά γέφυρα είναι μια νέα κατασκευή από τις σταθερές ώρες του παρελθόντος. Μια τέτοια γέφυρα που ενώνει και χωρίζει αποτελεί και η αλληλογραφία της Μέλπος Αξιώτη με τον Γιάννη Ρίτσο, που με αφορμή την έκκληση που του κάνει να τη βοηθήσει να εκδώσει το ποίημα στην Ελλάδα, έκκληση στην οποία εκείνος ανταποκρίνεται με συγκινητική φροντίδα και στοργή, αποτελεί και μια σπαρακτική απόπειρα επανασύνδεσης μεταξύ δύο στενών φίλων που έχουν χωρίσει λόγω της εξορίας και των συνταρακτικών γεγονότων που έχουν συμβεί στις ζωές τους. Να μου πέψεις δύο λόγια όχι για σένα, αλλά για μένα, για να καταλάβω πως υπάρχω μέσα στο νου κάποιανού που τον έλεγα φίλο. Και της απαντά, «Μα δεν τρέπεσαι, κυρά μου, να μου λες πως εκτός κι αν δεν νομίζεις πως είναι ποίημα. Άφησε λοιπόν τις εύκολες κοκεταρίες που δεν σου πάνε. Είναι ένα αληθινό ποίημα, μη απροαποφασισμένο. Ξέρεις εσύ τι θα πει αυτό. Που ανακαλύπτεται στο δρόμο του, διατηρώντας όλη τη θερμότητα της ίδιας του της λειτουργίας». Τα γράμματά της το ονομάζει εμπορικά και ξυλοκέρατα. «Έχω ξεμάθει», λέει, «να μιλώ και να γράφω. Μα θα στήσω καραούλι που μου ξανάρχεται κάποτε η λαλιά για να κουβεντιάσουμε». Μόνο σε ένα από τα 7 καταφέρνει να του μιλήσει για τον εαυτό της. «Είχα να γράψω σε φίλους 10 χρόνια, γιατί δεν μπορούσα. Δεν είχα τίποτα να πω, αν δεν έλεγα πολλά. Η απόσταση που μας χώρισε ήταν μεγάλη. Είχε πολλών ειδών μάκρη και ακατανόητα για όποιον δεν τα περπάτησε. Κανείς ποτέ δεν κατάλαβε τον άνθρωπο που βαδίζει με 2 δεκανίκια. Και αστάρει πως μοιράζεται τον πόνο του. Αυτό είναι τίποτα μπροστά στο κάθε βήμα που πρέπει να κάνουν τα ξένα πόδια σφινωμένα στο δικό σου κορμί. Έτσι μπορεί να μάθεις να βαδίζεις, μα ξεμαθαίνεις να μιλείς με τον διπλανό σου. Κατάλαβε λοιπόν γιατί δεν σου γράψα παρά για πρακτικά ζητήματα». Η Μέλπο Αξιώτη δεν ξέμαθε βέβαια να μιλά, όπως φοβόταν, και μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα το 1965 έγραψε το κορυφαίο της έργο «Κάδμο». Από το τεύχος 81 του περιοδικού «Διαβάζω» το 1983, η Μαντώρα Βαντινού μιλάει με την ποιήτρια Νατάσα Χατζηδάκη για την ποιησή της. «Προσπαθώ να γεωγραφήσω το χώρο μου. Τώρα το βλέπω. Δεν μπορώ να το δω την ώρα που γράφω ποιήση. Το βλέπω μετά. Ότι προσπαθώ να ανιχνεύσω και να γεωμετρήσω ένα χώρο πρώτα. Έναν εντελώς άγνωστο και τρομερό μαζί χώρο. Και ο χώρος αυτός είναι ο χώρος της γλώσσας. Η αφασία είναι και αυτή μέρος της γραφής. Ένα ανοργάνωτο, άριθμο πράγμα. Αυτό οργανώνεται για μια στιγμή και μετά ξεφεύγει. Είναι ένας παλώμενος οργανισμός που το καθένα πλησίασμα μπορεί να ξαναρίξει εκεί από όπου προήλθε, στην αφασία, ή να προωθηθεί σε μια λέξη που θα μου χρησιμεύσει σαν φανοστάτης, σαν ένας οδηγός, ένας φάρος. Και κάθε φορά που η λέξη καθυλώνεται, είναι σαν να φωτίζεται ο περίγυρος, να λαμπαδιάζει». Γραφή Γάμα, 1971, Παρίσι. «Ποια μέθη κρατάει τα βλεφαρά σας μισόκλειστα? Η μνήμη του αδιέξοδου ή η γνώση του ελάχιστου?» Έτσι τους μίλησα και κρατούσα τα μάτια ορθάνυχτα μέσα στη νύχτα. Γιατί αυτή τον φθόγγουν η δύναμη, των αισθήσεων μαλακτικό και μαστίγιο. Όμως άπνοια του θέρους και θρηνοδία πουλιών. Τότε τα πράγματα με πλησίασαν ανάλγητα και αυτά περιγράφω. Προχωράω σε βάθος,
διαπερνώ το χώρο του λόγου. Αρθρώνω τους φθόγκους που βγαίνουν απρόθυμοι από την καρδιά των αντικειμένων. Περισφύγω ασφυκτικά το αντικείμενο. Ενσωματώνω και ενσωματώνουμε στις μορφές του αντικειμένου. Η γλώσσα ακόμα ανάπηρη. Το εκεί, το εδώ, που πάντα συμπλέκεται. Το εγώ και το σύ στου δικού του τους νόμους. Ακούω τους κραδασμούς του ανέκφραστου, των άναρθρων τους ήχους, των φθόγκων φευγαλέα την άρθρωση, τη ροή του χυμάρου. Μετράω σιωπή. Πάντως φαίνεται πως προσπαθώ να απομονώσω ακριβώς και να περιγράψω και να καταγράψω τη στιγμή που η ποίηση συντελείται. Αυτή η κινητικότητα του εγώ που μιλεί και του χώρου μέσα στον οποίο βρίσκεται το εγώ, αλλάζει χώρους, κινείται συνεχώς. Θυμούμαι πάρα πολύ καλά, αν αυτό μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση της ποίησής μου, ότι κατοικούσα σε ένα σπίτι που είχε έναν μακρύ διάδρομο. Λοιπόν, είπα, τώρα δεν έχεις παρά μόνο μια ευθεία, δηλαδή τα σημεία Α και Β. Ήταν ένας διάδρομος 6 μέτρων και φαρδής αρκετά. Και ανεβοκατέβαινα αυτόν τον διάδρομο. Συνέχεια. Από το Α στο Β σημείο με μανία. Με μανιακή αναζήτηση. Γραφή Α. 1962. 3 χρόνια μετά τη γραφή του κοντραμπάντου από τη Μέλη Παξιώτη. Είμαι μάρτυρας μοναδικός του φίλου μου. Μάρτυρας μοναδικός και αυτόκλητος. Μάρτυρας αδιάφορος. Μάρτυρας μόνος. Μάρτυρας που δεν εζητήθη. Μάρτυρας που δεν ερωτήθη. Ο μάρτυρας εμποδίζει τη θέα. Να φύγει ο μάρτυρας. Περνάω ξυστά από την κόκκινη βελουδένια κουρτίνα. Ξαναβρέθηκα στο χώρο με τον κίτρινο ήλιο. Ο χώρος είναι ολότελα άδειος. Κατεβαίνω 7 σκαλοπάτια. Ο δρόμος είναι γκρίζος και άδειος. Ο δρόμος είναι πλατής και ωραίος. Ο δρόμος είναι άδειος κτηρίων. Ο δρόμος δεν κατοικείται. Ο δρόμος είναι άδειος ανθρώπων. Ο δρόμος είναι μόνο δικός μου. Καλησπέρα. Θα σας διαβάσω ένα ποίημα της Μαρίας Πολυδούρη γραμμένο το 1929 ως απάντηση σε ένα ποίημα του Καριωτάκη το οποίο ανήκει στη συλλογή Ελεγεία και Σάτυρες του 1927. Στο ποίημα του Κώστας Καριωτάκης βρίσκεται σε ένα έρημο νησί στο χείλος της Αβύσσου και αναρωτιέται «Τι να έχουμε, τι να έχω, που σβήνουμε όλοι, φεύγουμε έτσι νέοι, σχεδόν παιδιά». Η Πολυδούρη στο δικό της ποίημα επιστρέφει στο έρημο νησί, αυτή τη φορά όμως με τα παιδιά του μέλλοντος, εκεί όπου ξέρει ότι ανήκει η ποίηση του Καριωτάκη. Σας διαβάζω το ποίημα. Οι νέοι που φτάσανε μαζί στο έρημο νησί με σένα, κάποια βραδιά μετρήθηκαν κι ήβραν εσύ να λείπεις. Τα μάτια τους κοιτάχτηκαν τότε, χωρίς κανένα ρώτημα, μόνο εκκίνησαν τις κεφαλές της λύπης. Νύχτες πολλές θυμήθηκαν από τη μόνωσή σου ένα σημείο από φωτιά τους έστελνες. Γνώριζαν το θλιβερό χαιρέτισμα που φώταε τη Αβύσσου τους δρόμους κι όλοι απόμεναν στον τόπο τους πορίζαν. Απόμεναν στην ίδια τους πικρία, κρεμασμένη έτσι μοιραία και θλιβερά στο βράχο του κινδύνου κι όταν πια τους χαιρέτησες, οι αιώνιοι απελπισμένοι ψάλαν μαζί κάποια στροφή καθιερωμένου θρήνου. Μα φτάνουν πάντα στο νησί τα νέα παιδιά όλο ένα. Στην άδεια θέση σου ζητούν τη ζωή στο ελεγείο. Σου φέρνουνε στα μάτια τους δυο δάκρυα παρθένα και στις καινούργια σου εποχής το πλαστικό εκμαγείο. Η Μαντώρα Βαντινού είναι μία από τις ποιήτρες που αγαπώ πολύ. Πρώτη φορά ήρθα σε επαφή μαζί της όχι μέσα από τα ποίηματά της, αλλά μέσα από ένα εισαγωγικό σημείωμα, το οποίο είχε γράψει για το βιβλίο του Ζακ Λακαριέρη «Γνωστική».
Σε αυτό το κείμενο μου έκανε εντύπωση η ακρίβεια με την οποία μιλούσε για αυτόν τον άγνωστο κόσμο της ερήμου και για την αγωνία των ανθρώπων αυτών, των γνωστικών, να βρουν μία θέση μέσα σε έναν κόσμο που αντιλαμβάνονταν ως εχθρικό. Το ποίημα που θα σας διαβάσω νομίζω ότι εκκινεί από την ίδια αυτή ατμόσφαιρα και από τον ίδιο προβληματισμό. Είναι το δεύτερο απόσπασμα από τη γραφή Α του 1962. Σε αυτό το ποίημα, ένα δημιούργημα, μία ψυχή, προσπαθεί να βρει την θέση της και τη μορφή της μέσα σε έναν εχθρικό κόσμο και συνομιλεί με έναν απόντα Θεό. Παρίσταμε. Δεν διαγράφομαι σε σχήμα. Κανείς δεν διαγράφεται στο ασχημάτιστο χρώμα. Ο απόν είναι πλησίον. Ευρέθη. Αυτό το γνώρισε πρώτη η μνήμη της άσπρης λιχίνας. Ο χώρος είναι ιδιαιτέρως οικείος. Μισώ τη μορφή της λιχίνας. Απαιτώ να υπάρξω στη μορφή μου την άλλη. Τη μορφή που ο απόν καθορίζει. Τη μόνη που ίσως ακόμη θυμάται. Την πρώτη μορφή μου. Όχι αυτήν της λιχίνας. Ο απόν ελέγχει, νομίζω, ακόμη τη μνήμη. Η αγωνία ογκούται. Ο απόν είναι πλησίον. Σχεδόν τον αγγίζω. Αγνώ τη μορφή μου. Αποκτώ κινήσεις πνιγμένου. Διαγράφω αόρατους κύκλους. Εωρούμε στο χώρο. Διαπερνώ τις μορφές χωρίς ύλη. Αποκτώ την πλήρη μορφή μου. Καλησπέρα. Για την απόψινή εκδήλωση διάλεξα αποσπάσματα από το έργο της Μαντός Αραβεντινού και της Μέλπος Αξιώτη που σχετίζονται με τη διαδικασία της γραφής, τη στιγμή που η ποίηση δημιουργείται, όπως γράφει η Μαντώ Αραβεντινού, από τις γραφές της η επόμενη στίχη. Γεγονός δεν υπάρχει. Σαφής είναι η μνήμη εκείνης της ημέρας, ασαφής παραμένει η αίσθηση, εντελώς δεν την κατέχω. Κατέχω το χώρο ακριβώς μόνου και όρθιου ανθρώπου, που ψάχνει κάτι στη μέση της κάμαρας. Είπα μόνο ανθρώπου. Ο θορύβος του ανεμιστήρα στη γωνιά του χαρτιού που ξεφεύγει εντείνει τη στιφύγευση μετάλλου γύρω από τα δόντια. Απαιτώ την ακριβή αίσθηση. Ξαναρχίζω. Διαγράφοντας κύκλους καταγράφω τη μνήμη συγκεκριμένων πραγμάτων. Καταγράφω μόνο τη μνήμη συγκεκριμένων προσώπων. Καταγράφω και επιμένω στη σχέση προσώπων και αντικειμένων. Καταγράφω τις ιδιότητες αυτών των προσώπων. Είμαι ένα εξ αυτών των προσώπων. Είμαι το πρόσωπο το ίδιο, πέραν του λυτρωτικού μου ονείρου. Δεν γνωρίζω το σχήμα και την ηλικία μου. Γνωρίζω αμυδρώς τα χρώματα και τη θάλασσα. Η θάλασσα δεν είναι αυτή των ονείρων μου. Δεν γνωρίζω το όνομα. Υποψιάζομαι την προέλευση. Δεν έχω καν πρόσωπο. Εν τούτης γνωρίζω το χρώμα μου, το ειδικό αυτό πράσινο. Γνωρίζω τον ηλικιών μου τη μνήμη. Διατηρώ τον ηλικιών μου την αίσθηση. Τελευταία γραφή στην επεξεργασία της ύλης. Ξεκίνησα να ιστορίσω μια κάποια γραφή. Δεν ξέρω από πώς έφτασα σε αυτό τον προωθημένο σταθμό. Πανικός, καλπασμός του μυαλού σε άλλους χώρους, παλιούς, αξεδιάλυτους. Διαβάσματα της εφηβείας καρποφόρα. Μακριές του χειμώνα οι νύχτες και το παρόν ξεχασμένο στάπλιστα του παρελθόντος μου πλαίσια. Γεύση από διαβάσματα φρέσκου μυαλού. Επεμβαίνουν να ηρεμήσουν ένα παρόν πανικόβλητο. Μπερδεύω τα χνάρια. Αλλάζω σημάδια. Παραπλανώ. Λαθεύουν οι διώκτες μου. Χάνομαι. Πώς βρεθήκαμε σε αυτό τον προωθημένο σταθμό. Καιροφυλακτώ τη στιγμή της εξόδου. Πατάω τα ίχνη που άφησαν πατήματα άγνωστα και φωνές ποιητών. Σκιές του λόγου και ίσκι που πάτησαν ποιητών άλλους ίσκιους. Απροστάτευτη η κάθε γραφή. Φαίνεται πως προσπαθώ να απομονώσω ακριβώς και να περιγράψω και να καταγράψω τη στιγμή που η ποίηση συντελείται. Αυτό το κάνω χωρίς να έχω συνείδηση ακριβώς. Αυτό είναι το καινούριο σε μένα. Εάν έχω προσφέρει κάτι καινούριο στον ποιητικό χώρο, είναι αυτό.
Καταγράφω τη στιγμή που η ποίηση δημιουργείται, λέει η Μαντώ Αραβαντινού. Η Αραβαντινού καταγράφει, η Αξιώτη διασώζει. Από την Κάδμο και τα ποίηματά της τα επόμενα αποσπάσματα. Τι διασώζουμε, τι θέλουμε να διασώσουμε γράφοντας. Ημερολόγια γραμμένα, κρυμμένα κάτω από τη σωροφή στα σανίδια. Και αν τα έβρισκες, αν σου ήταν δυνατό να τα βρεις, θα διάβαζες εκεί όλη την ιστορία. Γι' αυτό τα είχαν κρύψει. Μα τι απόγιναν όλα αυτά. Όλα ανακατεμένα. Αναμνήσεις, καταστάσεις, ταξίδια, εξορίες, τύποι ξένοι και ελληνικοί που πήρανε τους δρόμους μιας αρκετά μακρόχρονης ή και παντοτινής εξορίας. Φορούν καπέλο σε ώρα απρόοπτη. Εσταματήσαμε τότε σε σπίτια που δεν έχουν παράθυρο, κοντά στις γειτονές με τα παράθυρα που δεν έχουν σπίτι. Είναι σαν τους αμοιβαίους έρωτες, όταν δεν συμφωνήσουν οι χρονολογίες. Σου φέρνω τον εαυτό μου τώρα, ξένο ταξιδιώτη, μέσα στο καράβι μου. Ένα βιβλίο πλαγιαστό. Λένε πως όσοι γράφουν κρατούν σημειώσεις. Εσύ τρέχα γύρευε τώρα να γράψεις χωρίς προηγούμενο, ολόγιμη, σαν το σκουλίκι. Γιατί πρέπει η λέξη να έχει μια απέραντη μνήμη. Και ο άνθρωπος με το χαρτί πρέπει κάθε φορά και να τη λησμονεί για να την ξαναβρίσκει. Αλλά μπορεί να τύχει σε άνθρωπο μια διαφορετική αιτία της λησμοσύνης. Μπορεί να σου τύχει η αχρησία. Όταν θα στερηθείς τις λέξεις διαδοχικά, αυτό είναι το γύρας. Ένα-ένα τα όργανά σου σ' αφήνουν, σ' αποχαιρετούν. Είναι του σώματος η αποσύνθεση. Τα ατέλειωτα σπίτια των ανθρώπων. Ναι, πρέπει ο άνθρωπος να τα προλάβει όλα πριν φύγει. Με κόπο και υπομονή το δρόμο της ζωής, δηλαδή το θάνατο. Εμάς οι ευκολίες συχνά μας τρομάζανε. 50 χρόνια θέλει ο άνθρωπος ύστερα από τη γέννησή του να γεννηθεί. Τώρα πηγαίνετε, μας είπε η μάνα μας. Έτσι, σαν ήρθεν και πεθάναμε, δεν πήραμε άλλο τίποτα στις κούφτες μας, τα φιλιά του κόσμου. Τα μόνα ατόφια από τη φθορά. Και τώρα ξέρετε, βιάζομαι. Είναι πολλή η δουλειά. Λέτε να προλάβω. Έχω να συναντήσω κάποιον που με γέννησε απάνω σε ένα κάβο με το όνομα Ιελάς. Ω, δεν είναι της μόδας το παρελθόν. Έτσι μου λένε. Στα ρούχα μεταποιήθηκαν τα πέτα και οι κονκάρδες. Ο σειρμός μάλλον φέτος κλείνει στην αμνησία. Ξαναδιάβασα με ενδιαφέρον τα ποίηματα των Τεσσάρων Μη, σχεδόν βέβαια αρχικά για την επιλογή της Μαρίας Πολυδούρη και της Μάτσης Χατζηλαζάρου, θεωρώντας ότι συγγενεύω περισσότερο με τη θεματολογία και την έμφυλη σωματικότητα της γραφής τους. Προσπαθώντας όμως να απαγγείλω τους στίχους τους, διαπίστωσα ότι δυσκολευόμουν. Με δυσκόλευαν οι ερωτικοί στίχοι της Χατζηλαζάρου. Έβρισκα πολύ νεανική την έκφραση της Πολυδούρη. Ίσως είναι και θέμα ηλικίας. Αλλάζει η θέαση καθώς μεγαλώνουμε. Αλλάζει το γιατί και το πώς της γραφής μας. Όσο προχωρούσα στην ανάγνωση των τεσσάρων, τόσο κέρδιζε έδαφος μέσα μου η στέρεη γεωμετρική καταγραφή του ποιητικού εγώ της Μαντώ Αραβαντινού και η παρουσία ενός διευρυμένου ορίζοντα στη γραφή της Μέλπος Αξιώτη. Όχι ποιήση σε ένα δωμάτιο, ποιήση μέσα σε ένα κόσμο. Από το έργο τους διάλεξα στίχους και φράσεις που συνδέονται με τη διαδικασία και τις αγωνίες της γραφής, το χρόνο και τη μνήμη που του αντιστέκεται. Αυθαιρετώντας, έβαλα τίτλους οδοδείκτες με στίχους μέσα από τα ποίηματά τους, γνωρίζοντας πως όπως γράφει η Μέλπο Αξιώτη, φυσικά οι νεκροί δεν έχουν ανάγκη να τους κουβεντιάζουμε, μα έχουν οι ζωντανοί την ανάγκη να τους πλησιάσουν. Όχι ως ανταπόδοση καθυστερημένης επίσκεψης για ό,τι εκείνοι άλλοτε τους είχαν προσφέρει, αλλά από περιέργεια έστω. Σας ευχαριστώ. Γεια σας και από μένα. Θα ξεκινήσω τη συμβολή μου στο αφιέρωμα για τις 4 γυναίκες ποιητρίες, τις 4 γυναικείες ποιητικές φωνές που παρουσιάζονται σήμερα και ευχαριστώ τον Παναγιώτη γι' αυτό. Ήταν ιδιαίτερη τιμή η συμμετοχή μου σε αυτό το αφιέρωμα μαζί με αξιόλογες πραγματικά συναδέλφους μου. Διαβάζοντάς σας ένα απόσπασμα από το έργο της Μαντώ Αραβαντινού «Γραφή», 1964-1967 και συγκεκριμένα από το έργο «Γραφή Γάμα».
Έτσι τους μίλησα και κρατούσα τα μάτια όρθα ανοιχτά μέσα στη νύχτα. Τότε τα πράγματα με πλησίασαν ανάλγητα και αυτά περιγράφω. Προχωράω σε βάθος. Διαπερνώ τον χώρο του λόγου. Αρθρώνω τους φθόγκους που βγαίνουν απρόθυμοι από την καρδιά των αντικειμένων. Περισφύγγω ασφυκτικά το αντικείμενο. Ενσωματώνω και ενσωματώνομαι στις μορφές του αντικειμένου. Η γλώσσα ακόμα ανάπηρη. Το εκεί, το εδώ, που πάντα συμπλέκεται. Το εγώ και το σύ στους δικούς του τους νόμους. Ακούω τους κραδασμούς του ανέκφραστου. Των άναρθρων τους ήχους. Των φθόγκων φευγαλέα την άρθρωση. Τη ροή του χυμάρου. Μετράω σιωπή. Θα διαβάσω το απόσπασμα, διάβασα το απόσπασμα αυτό και θα διαβάσω στη συνέχεια αντιστοιχτικά δύο μικρά αποσπάσματα από το έργο της Μάτσης Χατζηλαζάρου. Εκεί πέρα εδώ του 1979 και από το έργο της Μέλπος Αξιώτη Κάδμο στην έκδοση του 2015 σε εισαγωγή και σχόλια της Μαρίας Κακαβούλια. Διαβάζω, καταθέτω ενώπιον σας μάλλον αυτά τα τρία μικρά αποσπάσματα θέλοντας να υπογραμμίσω μία διάσταση στο έργο των τριών αυτών ποιητριών η οποία δεν απουσιάζει ούτε από το έργο της Πολυδούρη την οποία συνήθως προσπερνούμε ή τίνουμε να παραβλέπουμε. Την προσήλωσή του σε ό,τι συνιστά τη ραχοκοκαλιά του ποιητικού, δηλαδή τη μέγιστη δυνατή οικείωση του ανθρώπου με τον εαυτό του πρώτα-πρώτα και στη συνέχεια με τους άλλους και τα πράγματα, με ό,τι δηλαδή τον περιβάλλει. Μεθοδικά και με κύρια έγνοια το έργο τους, αδιαφορώντας για τη στενόμυαλη κριτική του καιρού τους ή για την ικανοποίηση ενός λίγο ή πολύ εύκολου αναγνωστικού κοινού, και οι τέσσερις ποιητρίες που παρουσιάζονται εδώ, και κυρίως οι τρεις αποσπάσματα των οποίων σας έχω διαβάσει, έγραψαν σε μια γλώσσα φλογερή και μαχητική, η οποία τελικά προπορεύθηκε όπως και κάθε γνήσια, αληθινή ποιητική γλώσσα της εποχής της. Επανεισήγαγαν έτσι και οι τρεις το ποίημα, κάθε μια με τον τρόπο της και στις δεδομένες ιστορικές συνθήκες. Ως ένα πεδίο ενδυναμωμένων σημείων της σκέψης, καταδεικνύοντας, έχοντας την τόλμη να καταθέσουν και να ομολογήσουν, θα έλεγα, ότι τελικά το τέλειο έργο δεν μπορεί παρά να είναι η πιο δυστυχισμένη όψη της ουτοπίας. Και σας διαβάζω από τη Χατζηλαζάρου. Σταματάω εδώ για να γράψω, αρχίζοντας από την καρέκλα και ένα τηλέφωνο στημένο εκειδά, αν και άλλα πράγματα φουντώνουν, που νοθρά ταλαντεύονται πέρα δόθε από τα αντικείμενα. Στις 8, ο ήλιος φουσκώνει σαν γάλλος, καμαρώνει στην κορυφή του λόφου. Μες στη θάλασσα είναι μεγάλο ματωμένο λαχούρι. Εγώ ονειρεύουμε ακόμα προσιλωμένη στη μικρή σελήνη της ημέρας, αυτή η τόσο οχρή ή δίχως λάμψη. Μετά το τελευταίο πληθωρικό ξέσπασμα του ήλιου. Ακούω μια γνήσια ελληνική μουσική που νασκίζει την καρδιά, που κρατάει το αίσθημα επιτόπου, έτσι απόλυτα αιωρούμενο σαν κολυμπρί. Τέλος κάτι που μοιάζει με έρωτα ή το να προσπαθεί να γράψεις. Και θα τελειώσω με την Κάδμο της Μέλπος Αξιώτη. Μάζεψε τώρα τα χαρτάκια, τις σημειώσεις σου, καθώς είσαι πλαγιασμένη. Κλείσε τα μάτια σου και τα αυτιά. Άφησε πια την ελπίδα ότι κάποιος θα έρθει και από την κλειδαρότρυπα έστω θα προσπαθήσει να σε δει. Βάλε σε μια γωνιά τα χαρτάκια που μάζευες με τόση προσοχή. Μείνε εσύ μαζί με σένα. Πρέπει τώρα πια να τα πεις. Μα ποιος θα τα ακούσει. Ποιος θα τα πιστέψει. Την ελπίδα αυτή άφησε την πια κατά μέρος. Σας ευχαριστώ. Εδώ στάθηκα τώρα με το παλιό ραβδί μου.
Συχνά ένας γέρος άνθρωπος ξεχνά τις ημερομηνίες, για να θυμάται πιο καλά τα πράγματα. Στο σπίτι μου ήρθα τώρα, ταξιδιώτης ξένος στο καράβι μου. Δεν έβγαλα φορτωτική, δεν έχω εντάξει τα χαρτιά. Άνοιξε νύχτα το φεγγίτι, εσύ κυρά μου είσαι γενναία, πατρίδα σ' ονομάζουνε, για να μου το κρύψεις το κοντραμπάντο μου. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από το ποίημα «Κοντραμπάντο» της Μέλπος Αξιώτη που εκδόθηκε το 1959 με τη βοήθεια του φίλου της Γιάννη Ρίτσου. Η Μέλπο Αξιώτη γράφει το «Κοντραμπάντο», καθώς επίσης και τα «Θαλασσινά», την περίοδο, τα χρόνια που είναι εξόριστη και ζει ως εξόριστη στην Ανατολική Γερμανία. Εκεί θα εργαστεί στο Πανεπιστήμιο του Χούμπολ, του Ανατολικού Βερολίνου, και θα γνωρίσει πολλούς συγγραφείς και διανοούμενους της εποχής, μεταξύ των οποίων και Ιαν Ζέγκερς. Οι δυο τους θα συναντηθούν το 1949 για πρώτη φορά στο Παρίσι, στο Παγκόσμιο Συνέδριο Φίλων της Ειρήνης, θα ξανασυναντηθούν στην Ανατολική Γερμανία και θα διατηρήσουν φιλία και αλληλογραφία μέχρι το τέλος της ζωής της Αξιώτη το 1973. Ιαν Ζέγκερς είναι επίσης ο άνθρωπος στον οποίο απευθύνεται η Μέλπο Αξιώτη προκειμένου να τη βοηθήσει να αποδεσμεύσει ένα πολύ μικρό χρηματικό ποσό που διατηρούσε σε ένα λογαριασμό στη Γερμανία, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις οικονομικές δυσκολίες που είχε στο τέλος της ζωής της. Η Ιαν Ζέγκερς, αν και προθυμοποιήθηκε και έτρεξε πολύ για να τη βοηθήσει, δεν κατάφερε τελικά να αποδεσμευτεί όντως αυτό το ποσό, για διάφορους λόγους. Έτσι λοιπόν το τέλος της ζωής της Μέλπος Αξιώτη τη βρίσκει όντως περίπου όπως μας περιγράφει σε αυτό το ποίημα του 1959-1955, δεν ξέρουμε ακριβώς πότε γράφτηκε, σχεδόν 15 χρόνια πριν το θάνατό της. Είναι ένα ποίημα λοιπόν το «Κοντραμπάντο» που διαπραγματεύεται το χρόνο. Μεταξύ άλλων. Είναι ένα ποίημα γεμάτο εικόνες, συμβολισμούς, αφηγήσεις, ρυθμό. Έχει μια σχεδόν πεζογραφική αυστηρότητα και λιτότητα στο ύφος, αλλά ο ρυθμός του ακολουθεί μια πορεία, μια μουσικότητα. Σε ένα άλλο σημείο του κοντραπάντο, η Μέλπο Αξιώτη γράφει «Η γριά γέφυρα είναι μια νέα κατασκευή από τις σταθερές ώρες του παρελθόντος». Γνωρίζει λοιπόν η ίδια ότι αυτό το ποίημα, αν και διαπραγματεύεται το χρόνο, δεν είναι ένα ποίημα νοσταλγικό ή ένα ποίημα που θέλει να μας μεταφέρει ματέωση ή φόβο ή κάτι τέτοιο. Το κοντραπάντο μας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο μια ποιητική σύνθεση, ένα ποίημα, προσφέρει στον άνθρωπο τη γλώσσα, τον τρόπο και τα μέσα να αποδεσμευτεί εν μέρη από τις περιορισμούς που του επιβάλλουν ο χρόνος και η ζωή και να μεταχειριστεί ο ίδιος το υλικό της ζωής του, διασώζοντας και μεταδίδοντας στις επόμενες γενιές κάτι από τις φωνές των ανθρώπων που προηγήθηκαν. Θα συνεχίσω τώρα διαβάζοντας ένα άλλο ποίημα μιας ποιήτριας πολύ διαφορετικής από τη Μέλπο Αξιώτη. Είναι το ποίημα «Όνειρο» της Μαρίας Πολυδούρη. Αν θυμάζευα για σένα στο βουνό που τριγυρνούσα, χίλια αγκάθια το καθένα, κι όπως τα σφίγγα πονούσα. Να περάσεις καρτερούσα στο βοριά το παγωμένο, και το δώρο μου κρατούσα με λαχτάρα φυλαγμένο στη θερμή την αγκαλιά μου. Όλο κοίταζα στα μάκρη, η λαχτάρα στην καρδιά μου και στα μάτια μου το δάκρυ. Μες στον πόθο μου δεν είδα, μαύρη η νύχτα να σημώνει, κι έκλαψα χωρίς ελπίδα που δε στάχα φέρει μόνη. Αυτό το ποίημα το αγαπώ πολύ και με συγκινεί βαθιά, όχι μόνο για τον έξοχο ρυθμό, την απλότητα
και τη λυρικότητά του, που μου μεταδίδει, βγάζει μέσα μου αυτή η λυρικότητα αυτού του είδους, ο ρυθμός, η σύνθεση, μια αίσθηση αισιοδοξίας και πίστης απέναντι στη ζωή και στα πράγματα. Αλλά με συγκινεί βαθιά και για έναν άλλο λόγο. Η Μαρία Πολυδούρη ανήκει στην ίδια γενιά με τη Μέλπο Αξιώτη. Είναι δηλαδή δύο γυναίκες σύμβολα πολύ σημαντικές για την εποχή τους και για όλες τις εποχές που ακολούθησαν και θα ακολουθήσουν. Είναι και αυτή αγωνίστρια με τον τρόπο της. Εντάσσεται πιο πολύ στο φεμινιστικό πεδίο παρά στους αριστερούς αγώνες και στην πορεία ζωής που ακολούθησε η Μέλπο Αξιώτη. Ωστόσο, διαβάζοντας αυτό το ποίημα, διαπιστώνω ότι η Μαρία Πολυδούρη, εκτός από όλα τα άλλα, είναι ένας χαρτογράφος, είναι ένας σκηνοθέτης του τοπίου. Είτε αυτό το τοπίο είναι εξωτερικό, είτε εσωτερικό. Σε αυτό το ποίημα η Μαρία Πολυδούρη ξεκινάει περιγράφοντάς μας ένα όνειρο. Το πρώτο τοπίο, λοιπόν, είναι όχι απλά εσωτερικό, αλλά έρχεται από μία επικράτεια στην οποία συχνά δεν έχουμε πρόσβαση. Μας περιγράφει λοιπόν ένα όνειρο. Το πρώτο τοπίο είναι ένα τοπίο που έρχεται από τον ύπνο. Σε αυτό το όνειρο η πρωταγωνίστρια του ποίηματος βρίσκεται σε ένα βουνό όπου μαζεύει λουλούδια που θέλει να τα χαρίσει σε κάποιο αγαπημένο της πρόσωπο. Το ποίημα συνεχίζει περιγράφοντάς μας μια σειρά από συναισθήματα, από εσωτερικά πια δηλαδή τοπία, τα οποία βρίσκονται σε εναρμόνιση, αλλά και σε μια κάποια αντίθεση με τα εξωτερικά τοπία. Ενώ η φύση που μας περιγράφει είναι παραδεισένια, ενώ μας λέει ότι αυτό συντονίζεται με τις επιθυμίες της καρδιάς της, ταυτόχρονα υπάρχει και ένα άλλο τοπίο αγωνίας, φόβου, το οποίο τελικά υλοποιείται πάλι με την προβολή ενός φυσικού τοπίου, γιατί στο τέλος του ποίηματος μας λέει η ποιήτρια ότι τελικά δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει αυτό που σχεδίαζε, γιατί την πρόλαβε η νύχτα και έτσι δεν είχε πια τη δυνατότητα να πάει η ίδια να χαρίσει τα λουλούδια που μάζευε στο όνειρό της. Με ενδιαφέρει πολύ ο τρόπος και των δύο ποιητριών και των δύο συγγραφέων στις οποίες αναφέρθηκα σήμερα. Στα δύο αυτά ποίηματα βλέπουμε από τη μια τη διαπραγμάτευση του χρόνου και από την άλλη τη διαπραγμάτευση του χώρου με την έννοια του τοπίου. Και τα δύο ποίηματα με τον τρόπο τους μας μεταφέρουν όχι απλά σε μια ιστορία, σε μια αφήγηση, αλλά σε μια ολόκληρη διαδικασία, σε μια χειρονομία που μας δείχνει πόσα πολλά είναι τα δώρα της ποίησης και με ποιους τρόπους αυτή η τέχνη μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναυτίλος Έρμα, για τη Μάτση Χατζηλαζάρου. Ναυτίλος μεγαλόπρεπος πάνω στο τραπέζι μου. Κοχύλι, άσπρο και πυρό. Παλιό κέλυφος, ζώο με φροντίδα. Αν και το περίβλημα είναι πάντα έρμα. Εγώ, όταν φύγω στο θάνατο, το κάλυμα που θα έχω εκρίνει δεν θα είναι παρά λόγια λογιών. Μάτση Χατζηλαζάρου, 1945.
Ναυτίλος μεγαλόπρεπος πάνω στο τραπέζι. Τραπέζι της γραφής της. Ναυτίλος πάνω στο τραπέζι. Κέλυφος απόντος νεκρού ζώου, αυτό που άφησε πίσω του περίβλημα το ρούχο της ζωής του. Παλιό κέλυφος ζώου, φτιαγμένο με φροντίδα, αν και το περίβλημα είναι πάντα έρμα. Έρμα, βάρος, που συγκρατεί τη θέση σου όμως. Περιτό και χρήσιμο μαζί. Περίβλημα, έρμα, στο κέντρο, στη μέση του λόγου, τη γραμμή συμμετρίας γράφει στο ποίημα. Λόγος. Γραμμή που ένθεν και ένθεν της διατάσσονται οι όροι της αναλογίας. Τρεις στίχοι επάνω, τρεις στίχοι κάτω. Στο πάνω του ποίηματος μέρος, μπροστά στο τραπέζι, ο απόναυτίλος, με τη μετονυμία του οστράκου του. Στο κάτω του ποίηματος μέρος, πίσω από το τραπέζι, η απούσα, εκείνη, με τη μετονυμία των λόγων της. Όταν εκείνη που μιλά φύγει στο θάνατο, όταν εγώ που τη διαβάζω σε πρώτο πρόσωπο φύγω, το δικό της, το δικό μου κάλυμα που θα έχω αφήσει πίσω, το κάλυμα που εκείνη, εγώ, το σώμα της, το σώμα μου, θα έχει εκρίνει, κάλυμα από το σώμα για το σώμα, στα μέτρα του σώματος με ρυθμό σε κάθε εποχή της ζωής. Δεν θα είναι παρά λόγια λογιών. Λόγια από λόγια, λόγια που ανήκουν στα λόγια, λόγια από την περιοχή, από τον σωρό των λογιών. Κάποια λόγια, όχι ήδη λογιών, όχι λογιών λόγια. Δικό της, δικό μου κάλυμα, λόγια. Το κέλυφος του ναυτίλου. Περίβλημα, ώστε να κινείσαι φέροντάς το στη ζωή. Ναυτίλος, ζώο της θάλασσας. Στο όνομά του φέρει την περίφημη πλεύση. Τη δύσκολη ευφύ, κατακόρυφη κίνηση μέσα στο νερό. Αυτό το περίβλημα του απόντο ζώου, εμείς οι ξένοι οι άλλοι από τον κόσμο αυτόν εδώ, τον μετά, τον διαφορετικό, μετά θάνατον, μετά θάλασσα, άδειο πια και έξω από το νερό το εξερευνούμε, το κρατάμε στο χέρι, βάζουμε μέσα του το αυτί μας σαν σε χωνή, να ακούσουμε τον ήχο. Βαθύς, θαλάσσιος ήχος. Βοή κυμάτων μακρινών. Ήχος από πέρα εκεί. Από το ανεξερεύνητο άγνωστο πέρα εκεί από όπου ήρθε. Ο ήχος του ζωικού κελύφους που άφωνο στέκει, ακουμπισμένο στο τραπέζι της γραφής, ξυπνάει με τα λόγια λογιών αυτής εμένα πίσω του. Το κέλυφος μπροστά από το χαρτί της, όπου εκρίνω αυτό που τώρα διαβάζω. Με φροντίδα, όλη η ζωή, τα λόγια. Στη σειρά καθιστή, αυτή, εγώ, με τα λόγια μπροστά στο τραπέζι, το χαρτί με τα λόγια της, λόγια μου, και ακόμα πιο μπροστά ο ναυτίλος. Μαζί με τον ναυτίλο, ηχώντας μπροστά της η θάλασσα από όπου αυτός έρχεται και όπου αυτός ζούσε, πάνω στο τραπέζι το γραπτό, ηχώντας τα λόγια, από εκεί από όπου έρχεται έρχομαι και μέσα σε αυτό που ζει, τώρα ενώ σου γράφει και θα ζει γράφοντας, λέγοντας, όλες τις στιγμές της ζωής της, όσο και αν διαρκέσει. Ηχεί τα λόγια που τώρα δυνατά μονολογεί. Στιγμή λίγο πριν ή λίγο μετά ή ακριβώς την ώρα που τα γράφει, την ώρα που τα διαβάζω. Κοιτώντας τον ναυτίλο μπροστά από το χαρτί, ηχούν υβριδικά λόγια, γραμμένα και ναυτίλος, όπως σε παρομοίωση, ένα δίπλα στο άλλο, μετά το άλλο ή όπως σε μεταφορά, ένα χωνεμένο μέσα στ' άλλο. Ναυτίλος και χαρτί με λόγια ή ναυτίλος εκφέρον λόγια και λόγια μέσα και έξω από ναυτίλο. Λόγια από το σώμα, εκεκριμένα σαν ουσία, περίβλημα, προστατεύει τον που ταξιδεύει. Περίβλημα, όχημα, βοηθά στο αστρικό, θαλάσσιο ταξίδι, εκεί από όπου προέρχεται και εκεί όπου σε όλη του τη ζωή ζούσε. Λόγια και κρυμμένα από το σώμα, ουσία του σώματος, αποτύπωμα του μεγαλώματος του σώματος στη ζωή, στη συνέχεια της ζωής, ρυθμό της ζωής, με ρυθμό, ένας θάλαμος μετά τον άλλον, το κάθε φορά μεγαλύτερο σώμα δίπλα στον προηγούμενο εαυτό του, εαυτή, ο ένας μετά τον άλλο, μεγαλώνοντας, εαυτή, ο ένας δίπλα στον άλλο, σπυροειδός, μέσα στο χώρο, όλες οι διαστάσεις μαζί, οι τρεις του χώρου και ο χρόνος. Λόγια και κρυμμένα από το σώμα, το αποτύπωμα της ζωής και το περίβλημα εκείνης,
αόρατο και άειλο, χωρίς βάρος, υπτάμενο στον αέρα ακούγεται και περιέχει στο χώρο με τον ουράνιο απόκοσμο ήχο του, τους εαυτούς που το διαβάζουν. Μέλπο αξιώτη. Θαλασσινά. Φόνο στο κάστρο. Έφνης, στα βέντο μεριά, παρουσιάστηκε μια όμορφη κυρία. Καβάλα πάνω σε ένα ξυλοπυλακιτό, λίγο σάπιο κρασοβάνελο. Μια πολύ όμορφη κυρία θα ήτανε, αν δεν της έλειπε η κεφαλή. Ακούστηκε από στεριάς ως ένα σούσουρο κουφό. «Μπα, μη φωνάζετε», λέει οργισμένα η θάλασσα. «Δεν σας ακούει κανείς και αδίκως. Και έχω εγώ πραμάτια να ξέρετε μες στο παλάτι μου. Είμαστε μέσα εδώ ένας κόσμος ακαταμέτρητος και παρδαλός. Είμαστε άνθρωποι χωρίς φωνή. Είμαστε μάτια δίχως βλέμμα. Ποδάρια με δίχως περπάτημα, περπάτημα χωρίς ποδάρια, γνώσες με δίχως κεφαλή, επιθυμίες δίχως μήτρες, πιατάκια χωρίς τα φλιτζάνια τους, γιατροί επιστήμονες χωρίς ασθένειες, μπουκάλες φαρμακείου δίχως πελάτες, σκάλια, μπαρούτι και ντουφέκια. Όμως το καθένα σφραγισμένο και διατηρημένα όλα χωριστά. Μα δεν φταίω εγώ», λέει πάλι πολύ οργισμένη η θάλασσα, που έξινε τα νύχια της με αρκετή αμηχανία. «Σαν πως εμείς τους λέμε να έρχονται. Κι όλο και καταφτάνουν σωρός κουβάρι τα ναυαγισμένα. Τι ζητούνε από εμάς και τι βοήθεια εμείς να δώκομεν. Εξών τώρα για να μεταποιήσουν τα σκελετά τους διαφορετικά και τότε μπλέκει ο τόπος μας σε λόγια και ανακατοσούρες, φουσκώνουν τα νερά μου, ξεχυλίζουν από εκείνα τα κολοβά παραμύθια που να έχει, λέει, μια τον άντρα της και πολύ την παρακάλαγε. Όχι, μη φύγεις τώρα, Τζοβανίτα, να μην πεθάνεις μες στο καλοκαίρι, είναι αγάπη μου πολύ νωρίς. Ύστερα πια δεν θα έχει τίποτα μέσα στον κόσμο δίχως σου. Δεν θες πιο καλά, αγάπη μου, να ταξιδέψεις έναν άλλο χρόνο? Δεν είναι πιο καλύτερο τώρα να ράψεις, Τζοβανίτα, ένα καινούριο φόρεμα?» Αλλά η Τζοβανίτα, βλέπεις, με προτίμησε να ταξιδέψει αμέσως. Την υποδεχτήκαμε, καθώς πάντα ταιριάζει για να υποδέχεσαι έναν περήφανο πολεμιστή. Ό,τι ήταν στο χέρι μας εύκολο, το πράξαμε να την ανακουφίσουμε. Όμως τώρα δεν ξέρω πού να κατοικά. Μα μπορεί, στο χρόνο εφέτος, δίχως δυσκολίες, τα ρέματα του φτηνοπόρου να την διασκορπίσανε. Ό,τι είχε πια απομείνει από την Τζοβανίτα δηλαδή, σε 5-6 κρυφές μεριές. Ποια μέθη κρατάει τα βλεφαρά σας μισόκλειστα? Η μνήμη του αδιεξόδου ή η γνώση του ελάχιστου? Επιθυμία είναι η κυρίαρχη αίσθηση. Υπάρχει ακόμα κλίμα ευεξίας ή μάλλον υπερδιέγερση ευεξίας που καλύπτει μόνο τον έναν, ενώ ο άλλος παραμένει στην άκρη του κύκλου, μόλις αμυδρός φωτιζόμενος, ωστόσο υπάρχουν. Ζεστό απόγευμα, καλοκαίρι, επιθυμία, διακεκομένη αφή, έρωτας. Στην επιστροφή της η μνήμη και τώρα αφήνει οξύτα το πόνο. Μπορούσα τόσα πράγματα να τα μετατρέψω σε χαρά και να στα δώσω. Κοντά σου δεν έχουν άγρια οι ανέμοι. Κακό χρόνο να έχουν οι λέξεις. Στην ανάμνηση μπλέχτηκε τώρα η γεύση, η τωρινή, η άλλοτε. Ασαφώς διαγράφεται όλη η περιοχή του δικού μου χώρου. Οι όγκοι διαλύθηκαν, πιθανώς δεν υπάρχουν. Εδώ ήταν. Εδώ, ακριβώς, άνοιξε η θάλασσα ένα πρωί και ήρθε το πρώτο καλοκαίρι. Ήρθε μαζί με τα μαρούλια και τα μούσμουλα και έναν παρήκο αέρα που ξεσηκώνονταν και σφύριζε και τον διαδέχονταν μικρές πνοές
φερμένες από την Ανατολή. Με τόση βία απότομη, εκείνο το πρωί ήρθε το πρώτο καλοκαίρι. Ύστερα σκέπασε μια ασθένεια τα περάσματα της γειτονιάς. Μέσα στο φόβο θα βαθαίνει η νύχτα όταν ο άνεμος θα έρθει ξαφνικά. Πού είναι οι αχτίδες του ήλιου πάνω στα βλέφαρά μου? Πού είναι η καημή της σάρκας μου πάνω στην άμμο? Ποια μέθη κρατάει τα βλέφαρά σας μισόκλειστα? Η μνήμη του αδιεξόδου ή η γνώση του ελάχιστου? Έτσι τους μίλησα και κρατούσα τα μάτια ορθάνυχτα μέσα στη νύχτα, γιατί αυτή τον φθόγκων δύναμη των αισθήσεων μαλακτικό και μαστίγιο. Κακό χρόνο να έχουν οι λέξεις. Ας πάυσουν πλέον οι σπαραγμοί, ας μ' απομείνει κάτι για να πλανέψω τη νυχτιά, να σκύψει κάπως πιο θερμή στο ανήσυχο μου μάτι. Υπάρχουν μόνιμα τόσα αδιάβαστα βιβλία και τόσες συγγραφείς που δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις. Μπορεί οι εκκρεμότητές σου μάλιστα να είναι και αδικαιολόγητα σημαντικές. Τυχαίνει όμως κάποτε και έρχεται κάποιος και σου βάζει στα χέρια κάτι όμορφο, το οποίο παίρνει προτεραιότητα γιατί εκτιμάς αυτόν που στο προσφέρει και στο προτείνει. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω το Μεταλόγια Γίνεται, γιατί δεν γνώριζα τη Μαντώρα Βαντινού. Και παρότι δεν μπορώ να πω ότι έγινε ξαφνικά η αγαπημένη μου ποιήτρια, έτσι, εύκολα, δεν πάβει να είναι μια ανακάλυψη που με χαροποίησε ιδιαίτερα. Επίσης ανακάλυψα ότι νόμιζα πως μου αρέσει η Χατζηλαζάρου, η οποία τελικά δεν μου αρέσει ιδιαίτερα. Επίσης θυμήθηκα ότι η Αξιώτη δεν μου ταιριάζει πολύ παρότι με έχει συγκινήσει και ότι η Πολυδούρη με εκνευρίζει μεν, αλλά ακόμα και τα αφελώς αποκαλούμενα γλυκανάλα τα ποίηματά της μου μεταδίδουν έναν αθεράπευτο ρομαντισμό και συχνά δεν μπορώ να της αντισταθώ. Σας τα λέω έτσι μάλλον απλοϊκά και επιγραμματικά για να εξηγήσω το λόγο για τον οποίο μοιράστηκα και στις 4, γιατί μεγάλο πάθος, όπως καταλάβατε, δεν νιώθω για καμιά. Αλλά αυτό, όπως και στις κάθε είδους σχέσεις, δεν είναι απαραίτητα κακό. Γιατί κάποιος μπορεί να σκεφτεί και τότε γιατί ασχολείσαι μαζί τους. Πρώτα απ' όλα, ως γνωστόν, δεν αρκεί το πάθος. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι μπορεί να λειτουργεί αθρηστικά χωρίς να πηγάζει απαραίτητα μόνο από ένα άτομο. Άλλο που όταν όντως πηγάζει μόνο από ένα, όχι απλώς είναι περισσότερο έντονο και απόλυτο, αλλά κάνει ακόμα ουσιαστικότερη και την πρόσληψη κάθε εμπειρίας. Πίναμε λίγη ρετσίνα και μεθούσαμε και στάζανε οι χάντρες του κουμπολογιού «Έρος θα πεθάνω, έρος θα πεθάνω». Μασουλούσα τα φυλλαράκια της αγριοπιπεριάς, ο ήλιος βασίλευε με τη χλαλοή του δρόμου και τον κονιορτό. Μα τι σκίζεται έτσι με στολίβα? Πιανού τρυφερότητα γδέρνουνε τώρα, δεν βλέπω τίποτε. Αυτή η αλμυρή ουσία στη γλώσσα μου, δάκρυα είναι η αίμα, δεν ξέρω τίποτε άλλο. Δεν ξέρω να πω παρακάτω. Στη συνάντηση λοιπόν αυτή, το λίγο που μπόρεσα να προσφέρω είναι ίσως μια μικρή εντύπωση, μερικές στιγμές από τις 4 ποιήτριες. Κάποιες λεπτομέρειες με οδήγησαν σε έναν συνδυασμό, ο οποίος δεν περιέχει κανένα δικό μου στίχο, και το αποτέλεσμα το νιώθω εντελώς δικό μου. Μιλώ για το ποίημα που σας διάβασα στην αρχή. Εντελώς δικό μου. Το ίδιο ακριβώς που νιώθεις όταν ένα στίχο σου αρέσει πολύ και τον δανείζεσαι, τον κλέβεις, τον εντάσσεις, πείτε το όπως θέλετε. Ή όταν είσαι πολύ ερωτευμένος και υιοθετείς μια συνήθεια, ένα τικ ή ακόμα και το ποτό του αγαπημένου σου. Πείτε το αντιγραφή, πείτε το αδυναμία χαρακτήρα. Εγώ το βρίσκω γλυκό και τρυφερό και παρότι δεν του φαίνεται, μπορεί να φτάσει σε μεγάλο βάθος. Είναι μια εκούσια ή ακούσια ερωτική εξομολόγηση με πράξεις. Επιστρέφω λοιπόν στις ποιήτριες και συγκεκριμένα στη Μαντώρα Βαντινού, η οποία πρωτοδημοσιεύει στα 36. Έχουμε και την ίδια ηλικία εκδοτικού coming out. Ό,τι συμβαίνει στην ποίησή της συμβαίνει υπό τη μορφή ενός ιδιότυπου εσωτερικού μονολόγου, σχολίασε ο Θεοδόσης Βολκόφ στην εκδήλωση των εκδόσεων Γαβριλίδη «Ποιητές στη σκιά» το 2014. Το κείμενο του Βολκόφ δημοσιεύτηκε στο τεύχος 20 του περιοδικού Νησίδες. Όχι απλώς συμφωνώ, αλλά προσθέτω ότι έχουν ένα ενδιαφέρον και ως θεατρικός μονόλογος ή μάλλον ως άσκηση υποκριτικής. Το πρόσωπο που μιλάει, χωρίς να επιδεικνύει κανενός είδους φόρτιση συναισθηματική, κινείται πολύ προσεκτικά στο χώρο
και κάθε νέο στοιχείο του χώρου που μπαίνει στο ποίημα δημιουργεί μια σύνδεση με κάποιο κομμάτι της μνήμης. Πατώντας σε ένα-ένα αυτά τα μικρά νησάκια της πραγματικότητας που χρησιμοποιεί για να μετακινηθεί, το πρόσωπο αυτό προσπαθεί να ανασκευάσει ένα παρελθόν, το οποίο μας αφήνει να καταλάβουμε ότι σιγά σιγά αγγίζει, όσο και αν θολώνει στην πορεία. Σαφής είναι η μνήμη εκείνης της ημέρας, ασαφής παραμένει η αίσθηση, εντελώς δεν την κατέχω. Κατέχω το χώρο. Απόγευμα ήταν, αυτό το θυμάμαι, αποπνικτικό και ζεστό, αγαπημένα πρόσωπα δύο. Στην ανάμνηση, ο χώρος ευρύνεται, ελευθερώνει την κίνηση, πλαταίνει σε μάκρος, απλώνεται, προδίδεται λίγο. Τα υπόλοιπα χάνονται στο ασαφές και εναλλασσόμενο γύρισμα επιθυμίας, ζέστης πολλής, υγρασίας, αφής. Το ποίημα της Αραβαντινού δεν δίνεται ελεύθερα, παραδιαρκώς σκαλώνει σε κάτι που λείπει, κάτι που δημιουργεί μια αντίσταση στην ανάμνηση, αφήγηση, αναχαιτίζοντας διαρκώς ή μεταλλάσσοντας την ορμή του συναισθήματος. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα μάθημα συγγραφής, αλλά και συμπεριφοράς, που ίσως μας οδηγούσε σε μεγάλες και ευχάριστες ανακαλύψεις. Έτσι ολοκληρώνεται η απόψινή πρώτη εκδήλωση της 10ης περίοδου του Μεταλόγια Γίνεται. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τις 12 ποιήτριες, την Δανάη Σιόζιου, την Ολγα Παπακώστα, την Ιφηγένεια Ντούμη, την Γιάννα Μπούκοβα, την Παυλίνα Μάρβιν, την Δημήτρα Κοτούλα, την Θεόνη Κοτίνη, την Κωνσταντίνα Κορυβάντη, την Ακριβή Κακλαμάνη, την Κατερίνα Ηλιοπούλου, την Φίδη Γιαννήση και την Άννα Γρίβα. Και για την πολύτιμη συμβολή τους στην πραγμάτωση αυτής της εκδήλωσης και για τον επιπλέον κόπο που έκαναν αυτοβιντεοσκοπούμενες. Η εκδήλωση θα παραμείνει αναρτημένη στο κανάλι YouTube του Μεταλόγια Γίνεται, στο οποίο μπορείτε, αν θέλετε, να εγγραφείτε. Ομοίως και στο κανάλι της Ελληνομεγαλλικής Ένωσης. Και έτσι θα έχετε την ευκαιρία είτε να την ξαναδείτε όποτε θέλετε, είτε να την συστήσετε σε κάποιον ή κάποιον που δεν μπόρεσε να την δει απόψε, στην πρεμιέρα της. Μπορείτε βεβαίως να παρακολουθείτε τα νέα του Μεταλόγια Γίνεται, αν μας ακολουθήσετε στο Facebook, υπάρχει η σελίδα Μεταλόγια Γίνεται, υπάρχει η ομάδα του Μεταλόγια Γίνεται και στο Instagram το hashtag Μεταλόγια Γίνεται, είτε με λατινικούς, είτε με ελληνικούς χαρακτήρες και το hashtag απλώς μουτουλουγού, μητάφ λάμδα γάμα, θα σας οδηγήσουν σε ανακοινώσεις του Μεταλόγια Γίνεται. Ανανεώνουμε την συνάντησή μας για τις 18 Νοεμβρίου, οπότε και ο Ορφέας Απέργης, ένα από τα βασικά στελέχη του Μεταλόγια Γίνεται εξ αρχής, θα κάνει μια πολύ προσωπική διαδρομή στην νεοελληνική ποίηση από τον Σολωμό και τον Κάλβο μέχρι σήμερα, επιλέγοντας και σχολιάζοντας ποίηματα από αυτήν την περίοδο της ελληνικής ποίησης. Ανάλογες εκδηλώσεις θα γίνουν το 2021 από την Μέρη Γιώση και από την Δήμητρα Κοτούλα. Το πρόγραμμα του Μεταλόγια Γίνεται θα συμπληρωθεί με ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διονύσιο Σολωμό, με 21 Έλληνες και Ελληνίδες ποιήτριες και ποιητές που θα έχουν γράψει επί τούτου ποίηματα σε διάλογο με το έργο του Σολωμού, τον Δεκέμβριο αυτό. Τον Δε Μάρτιο θα έχουμε ένα μεγάλο μεταφραστικό αφιέρωμα στην ξένη ποίηση που έχει γραφτεί με θέματα από την νεότερη Ελλάδα ή από την αρχαία Ελλάδα, αλλά όψεις της που δεν έχουν γίνει κοινό κτήμα του παγκόσμιου ή έστω του δυτικού πολιτισμού. Μια πλειάδα μεταφραστριών και μεταφραστών έχουν επιλέξει και θα μας διαβάσουν και παρουσιάσουν
ποίηματα που έχουν γραφτεί σε διάφορες γλώσσες με θέματα από την νεότερη κυρίως Ελλάδα. Η δέκατη περίοδος μας θα κλείσει με ένα άλλο μεταφραστικό αφιέρωμα, ήταν αυτό που προοριζόταν για την Άνοιξη, για τον Μάρτιο του 2020, αλλά δεν μπόρεσε να γίνει. Ένα αφιέρωμα στον πολύ ενδιαφέροντα, αν και λίγο γνωστό, Αμερικανό ποιητή, Bill Knott. Ελπίζουμε να σας ξαναδούμε, έστω διαδικτυακώς, στις 18 Νοεμβρίου. Ευχαριστούμε και πάλι για την παρουσία σας.